Χρόνια πολλά και από μένα. Κύριε συνάδελφοι, στη σημερινή ένατη συνεδρίαση παρευρίσκονται ο κύριος Γκέραλης, ο κύριος Δημητρίου, ο κύριος Αδάμης, η κυρία Μιχαηλίδου, ο κύριος Μπουκοβάλας, ο κύριος Μπούτσης, ο κύριος Λιωδακάκης, ο κύριος Αποστόλου, η κυρία Παπασταμέλου Γκούμα, ο κύριος Αλεξόπουλος, ο κύριος Αθανασόπουλος, ο κύριος Μποστανίτης, ο κύριος Τσαλικίδης, ο κύριος Τσιβίλογλου, ο κύριος Μακροδημήτρης, ο κύριος Κωνσταντέλος, ο κύριος Ζεκάκος, η κυρία Γκίνη, ο κύριος Πέγκας, η κυρία Ράπτη, ο κύριος Κατσούλης, η κυρία Κόλια, καθώς επίσης παρευρίσκεται ο πρόεδρος του τοπικού της Παλαιάς Φώκειας, κύριος Παπουτσής, ο πρόεδρος του τοπικού της Αρονίδας, ο κύριος Γαλάνης, παρευρίσκεται και ο κύριος Δήμαρχος. Δεν με ακούτε? Τώρα κάτι έγινε, δεν ξέρω. Προηγουμένως δεν μπορούσα. Άμα τα ανοίξει, τι με δουλεύεις. Προσήλθε ο κύριος Χαρίτος. Λοιπόν, έχοντας απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση σήμερα 9 Μαΐου του έτους 16 στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Σαρονικού. Η ώρα είναι 18 και 20. Θέλω να θέσω στο σώμα 4 θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Δεν είναι πολύ σοβαρά. Το θέμα όμως που πρέπει να τα συζητήσουμε, πρέπει οπωσδήποτε να τα συζητήσουμε σήμερα, γιατί έχουμε μετά πρόβλημα. Τι συμβαίνει? Περίμενε λίγο, περίμενε. Είναι κάποια θέματα που πρέπει να τα συζητήσουμε εκτός ημερήσιας διάταξης, θα σας τα αναφέρω, γιατί μέχρι να εγκριθεί η απόφαση της εκλογής του νέου γραμματέα, το Συμβούλιο δεν μπορεί να συνεδριάσει. Μπορεί τώρα, πριν γίνει η εκλογή, δεν θα μπορεί μετά, μέχρι να εγκριθεί η απόφαση από την περιφέρεια. Γι' αυτό σας παρακαλώ να δεχτείτε τα εκτός ημερήσιας, για να μπορέσει να προχωρήσει τουλάχιστον ο Δήμος για το διάστημα αυτό. Λοιπόν, το πρώτο αφορά περί συλλογή πράσινων για την ανάβυσο, τη Φώκεια και τη Σαρονίδα. Είναι το θέμα που περάσαμε στην αναμόρφωση του τελευταίου Δημοτικού Συμβουλίου. Υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης γι' αυτό από το Δήμο και έτσι θα ανατεθεί. Το δεύτερο επίσης είναι περί συλλογή πράσινων για τα Καλύβια και τον Κουβαρά. Επίσης, επειδή δεν μπορεί να το πραγματοποιήσει μόνος του ο Δήμος, υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης, θα πρέπει να ανατεθεί. Ορίστε, όχι, το ψηφίσαμε ως προς την αναμόρφωση, αυτό είπα πριν. Τώρα πρέπει να περάσουμε τη δήλωση δυναμίες για να προχωρήσει ο Δήμος στην εκτέλεση της απόφασης. Ναι, βάλε πρώτο αυτό, δεν υπάρχει ζήτημα. Το τρίτο αφορά αποδοχή χρηματοδότησης για το σχολείο της Αναβύσου. Είναι ένα υπόλοιπο της τάξης των 32.000 ευρώ. Και το τελευταίο είναι τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος που αφορά τις αποδοχές και 2-3 κωδικούς ακόμα. Είναι μικρή κωδική με μικρά ποσά, λειτουργικά ούτως ώστε και να μπορέσει να λειτουργήσει ο προϋπολογισμός. Συμφωνούμε να τα συζητήσουμε? Είναι το δεύτερο, το δημοτικό. Εκεί υπήρχε ένα υπόλοιπο, δηματικό, ναι. Και νομίζω ότι τώρα θα πρέπει να καλύπτεται με αυτό το ποσό. Λοιπόν, εφόσον συμφωνούμε, έχετε μία ερώτηση, κύριε Κωνσταντίτη. Δώσε μου, λένε, το στυλό μου, να έχει πάρει κάτι. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω εάν γνωρίζουμε τι έγινε με την υπόθεση της κοπής στο δέντρο της Σαρονίδα. Το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο έχει πολλές μέρες που έγινε. Εάν έχουμε κάτι νεότερο. Ναι. Κάτι νεότερο. Ναι.
Όχι, ακόμα οι διαδικασίες που γίνονται από την αστυνομία και από το δασαρχείο δεν έχουν αποτέλεσμα όσον αφορά τη διερεύνηση του ποιος πραγματοποιεί αυτή την πράξη. Μάλιστα. Θα ήθελα, εάν μπορεί, επειδή είναι ο πρόεδρος εδώ πέρα, να τοποθετήσει λίγο, γιατί την προηγούμενη φορά δεν τοποθετήθηκε στο τι έγινε με αυτό το θέμα και πώς το χειρίστηκε. Και πέρασε κάπως γρήγορα, δεν το είχα αντιληφθεί. Μετά αντιλήφθηκα τι είχε γίνει. Εάν το σώμα συγχωρεί αυτό μου το ατόπιμα να μην αντιληφθώ αμέσως, περί τίνος επρόκειτο. Συζητήθηκε εκτενώς. Δεν συζητήθηκε εκτενώς. Όσο, συγγνώμη, οι ερωτήσεις που γίνονται την ώρα της συνεδρίασης και αφορούν κάποιο θέμα, γίνεται η ερώτηση από τον ενδιαφερόμενο, δίνεται η απάντηση από αυτόν που έχει ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα, αν μπορεί να απαντήσει, αν δεν μπορεί, μπορεί να πάρει πληροφορίες από τον ίδιο το Δήμο ή να δεχτεί κάποια έγγραφα ή κάποια απάντηση γραπτή. Εδώ δόθηκαν οι απαντήσεις, συνήθως αυτό γίνεται μέσα σε 2 λεπτά. Και μπορεί να υπάρχει και διευκρινιστική ερώτηση εφόσον κάτι δεν γίνει αντιληπτό. Όμως δεν γενικεύεται το θέμα. Τα θέματα αυτά που γίνονται ερωτήσεις δεν γενικεύονται. Δεν το συζητάμε δηλαδή όλοι μαζί. Αυτός που ρωτάει παίρνει τις απαντήσεις του. Αν δεν καλυφθεί ξαναρωτάει. Αυτό. Πάντως εδώ δεν πειράζει το σώμα να επανέρχομαι σε κάθε συνεδρία να ρωτάω πώς βρίσκεται το θέμα με την κοπή των δέντρων στην Σαρονίδα. Όχι, ούτε παρεξηγήσιμο είναι. Έτσι, δεν είναι παρεξηγήσιμο. Διότι θα επανέρχομαι, διότι από ό,τι θυμάμαι είχε γίνει μήνυση κατά γνώστου, ενώ θα μπορούσε να γίνει μήνυση κατά εξειδικευμένου προσώπου, διότι φαίνεται έμπρακτο συμφέρον από την κοπή αυτού του δέντρου. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Πώς δεν προκύπτει. Πώς δεν πρόκειται. Εάν κάνεις μήνυση συγκεκριμένο πρόσωπο χωρίς να έχεις αποδεικτικά στοιχεία. Ναι, μήνυση κατά γνώστου είναι κάτι το οποίο τελειώνει έτσι, κόβονται κάποια δέντρα και σταματάμε εκεί. Άμα έχεις δει κάποιο συγκεκριμένο, τότε κάνεις επίσης συγκεκριμένο. Μα δεν μπορείς να δεις. Ποιος μπορεί να πει. Ενδείξεις μπορεί να υπάρχουν από ό,τι υπάρχει ένα πείμα. Γι' αυτό ο ήλιος ανατέλει πάντα από εκείνα πλευρά. Δεν ανατέλει ποτέ από τη Δύση. Μπορούμε δηλαδή να ξέρουμε ότι εφόσον ο ήλιος ανατέλει από την Ανατολή. Αυτό είναι ένας κανόνας, ανατέλει από την Ανατολή. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια έμπρακτη υπόνοια και ένα έμπρακτο συμφέρον. Κόψανε τον ήλιο και δεν κατάλαβα τα δέντρα. Τα δέντρα είναι πολύ σοβαρά, εντάξει, σίγουρα είναι πολύ σοβαρό. Όχι, θέμα. Μιας και, αν μου επιτρέπετε, μισό λεπτό. Θα το γενικεύσουμε πάλι όμως, έχετε κάτι νεότερο. Αν μου επιτρέπετε, μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, σε σχέση με αυτό που ανέφερε τώρα ο κύριος Μποστανίτης, να πω ότι υπάρχει μια επιστολή από συνδημότη μας, ο οποίος προτίθεται να δωρήσει στο Δήμο δέντρα που έχει εκείνος, λέει, ένα φυτώριο το οποίο γνωρίζει μεγάλου ύψους και όχι μικρά δέντρα να φυτέψουμε ώστε να κάνουν πολλά χρόνια να αναπτυχθούν. Είπε ότι 4-5 μέτρων δέντρα μπορεί να τα προμηθεύσει εκείνος και βέβαια εξυπακούεται ότι με χαρά θα κάνουμε δεκτή την προσφορά του ώστε να μπορέσουμε στις επόμενες μέρες, αφού πέρασαν και οι μέρες του Πάσχα, να πραγματοποιήσουμε την υδροφύτευση στο συγκεκριμένο σημείο. Αυτό θα ήθελα να πω. Κάτι είχε ζητήσει ο κύριος Χαρίτσος, αμέσως μετά θα σας δώσω το λόγο. Για κάποιο αντίστοιχο θέμα κοπής δέντρων στον Άγιο Νικόλαο, Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων, διευθετήθηκε μετά από συνεννόηση που είχαμε με τη Διευθύντρια και με τον Εξοραϊστικό Σύλλογο. Βρήκαμε δηλαδή ποιος έκοψε τα δέντρα και με ποιον τρόπο και είναι νομότυπη διαδικασία. Ήταν κλάδεμα δέντρων. Το αναφέρω επειδή. Όχι, δεν ήταν μόνο κλάδεμα. Δεν ήταν μόνο κλάδεμα. Ήταν δέντρα από τη ρίζα. Και ήταν 3-4, αλλά είχαν πάρει άδεια. Ήταν πεύκα μεγάλα και ήταν να κόψει από τη ρίζα. Από το δασαρχείο πήραν άδεια. Ναι, από το δασαρχείο είχαν πάρει άδεια. Το ψάχνανε και αυτό, ποιος το έκανε και γιατί, γι' αυτό το αναφέρω. Το ψάξαμε και το βρήκαμε. Ναι. Εντάξει, και το δασαρχείο όταν δίνει άδεια, στενόχωρο είναι να κόβονται δέντρα. Κάνουν χρόνια να. Εντός σχολής ήταν αυτό που λέω. Εντός σχολής. Εντός σχολής των εκπομπών μας. Ναι, κύριε Τσαλίκη. Το έκανες αποδεκτό αυτό, δεν είχα διαφέρει. Δεν έχει κατοκαρτό, έτσι θα ακούγεται. Έχει κάποιο το κεφάλι σου πότε μπορεί να γίνει. Σε συνεννόηση μαζί του πότε μπορεί να τα φέρει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι. Εμεί θα αναπαύουμε. Όχι. Τώρα άμεσα θα γίνει, το καλοκαίρι. Τώρα άμεσα, το καλοκαίρι. Προσήλθε ο κύριος Γκίνης. Να βάλουμε και κάμερες για να μην ξανακοπούν. Για κύριε κυκλοφορία στα φανάρια. Έχει μια μαγεία με τις κάμερες. Μπορεί να βάλουμε κάμαρες από κάτω, τώρα που θα έχει και σκιά να πει ένα ζευγαράκι. Λοιπόν. Το μαγνητικό.
Δεν ακούγεσαι. Δεν παίρνει ένα διπλανό Ρωμανόλη, δεν το βλέπω αυτό να ανταποκρίνεται. Κάποιο πρακτικό θέμα θέλω να βάλω, δεν το ακούω μετά. Εγώ σε ακούω προσωπικά. Μπορεί να ακούω και δεν είναι ποιοτικό. Λίγο πιο δυνατά, λίγο πιο δυνατά, εγώ ακούω. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Έχει γίνει βήμα και μίμηση καταγνώστων από το Δήμο. Ναι. Άρα κάποιος θέλει να έχει αντιληφθεί ή έχει δει κάτι ή κάτι θέλει να προσφέρει σε αυτήν την διαδικασία. Υπάρχει διαδικασία που μπορεί να προσθέσει στο ελληνικό τμήμα να καταθέσει. Συμπακούεται αυτό βέβαια. Σε Σαρονίδος είναι τώρα αυτό το εγχείρηση το Γαλλίδιο απευθεία. Και τον Γαλλίδιο νομίζω. Τον Γαλλίδιο. Αλλά μπορεί και στο κομμάτι. Η μήνυση που έχει υποβληθεί. Δεν κάνατε πρόεδρε. Η μήνυση που έχει υποβληθεί. Σαρονίδα. Όχι άλλο λέω εγώ. Είπατε και τώρα και πριν από δύο εβδομάδες ότι έχει γίνει μήνυση. Από ποιον έχει γίνει μήνυση και πού έχει κατατεθεί. Κάνει καταγγελία, εγώ έχω μιλήσει προσωπικά. Άλλο καταγγελία, άλλο καταγγελία. Εδώ δύο εβδομάδες λέτε ότι έχει γίνει μήνυση κατά γνώστο. Και είναι μια σοβαρή διαδικασία αυτό, διότι είναι μια διαδικασία η οποία τρέχει, ερευνά και έχει αυτό. Είμαι καλυβίωνα, στο σταθμό της καμένας. Άρα δεν έχετε κάνει μήνυση. Στο τμήμα. Και πού να το κάνετε τη μήνυση. Όχι, στο τμήμα το τμήμα. Κύριε Δημαρχέ, εγώ δεν ξέρω. Ποιος την έκανε το δασταρχείο. Ούτε ο Δήμος. Εδώ υπάρχει ένα θέμα, κύριε Δημαρχέ. Από τη Δία, μετά από δύο εβδομάδες, όπου και εσείς είπατε ότι έχει γίνει μήνυση, ότι δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Υπάρχει μία συνεννόηση, μία καταγγελία, μία ενημέρωση του δασταρχείου από τη Δημοτική Κοινότητα Σαρονίδος και δεν έχει γίνει το πρώτο και το μεγαλύτερο. Μήνυση κατά γνώσεων για να υπάρχει μια διαδικασία. Λοιπόν. Όταν ενημερώθηκα για το θέμα, επικοινώνησα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας και είπα να γίνει μήνυση και στο δασταρχείο και στην αστυνομία. Το πρωί θα κοιτάξω τι ακριβώς έχει γίνει και πού έχει γίνει. Κύριε Δημαρχέ, να κοιτάξετε το πρωί. Δηλαδή, είναι αδιανόητο αυτό που μαθαίνουμε τώρα πραγματικά. Έχει γίνει κοπή των δέντρων πριν από ένα μήνα και πριν από δύο εβδομάδες έρχεται εδώ από εμάς η καταγγελία αυτή, η συζήτηση. Αποφασίζεται να γίνει το οτιδήποτε που δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα. Μας λέτε από την προηγούμενη εβδομάδα, από τις δύο εβδομάδες πριν το Πάσχα δηλαδή, ότι έχει γίνει μήνυση κατά γνώστων και υπάρχει διαδικασία κτλ. Κτλ. Και ερχόμαστε σήμερα και μας λέτε, αποκαλύπτετε ότι δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Μα η αρμόδια υπηρεσία. Ποιος είναι η αρμόδια υπηρεσία. Περιμένουμε δηλαδή, έχουμε ας πούμε εξοδοτήσει το δασαρχείο, ο Δήμος Αρωνικού βλέπει τα δέντρα να κόβονται και περιμένει το δασαρχείο Λαβρίου να κάνει τις ενέργειες χωρίς εμείς να έχουμε κάνει μήνυση. Μα το δασαρχείο κάνει έρευνα. Κύριε Πρόεδρε, αφήστε τι κάνει το δασαρχείο. Το δασαρχείο ξέρω πολύ καλά τι κάνει. Αλλά το δασαρχείο για να κινηθεί και οφείλει ο Δήμος, έχει υποχρέωση ο Δήμος, όπως έχουν γίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, είτε σε καταπατήσεις δασικών, είτε σε κοπή, είτε σε οτιδήποτε, να κάνει μία μήνυση και να ξεκινήσει η διαδικασία. Και μας λέτε σήμερα ότι δεν έχετε κάνει τίποτα. Τότε τι λέμε ότι λυπούμαστε και το Δημοτικό Συμβούλιο λυπάται και βγάζουμε και δελτία τύπου Δήμος. Δεν το καταλαβαίνω. Αν το πρώτο και το στοιχειωδός που έπρεπε να γίνει ήταν μία μήνυση, δεν την έχετε κάνει. Προκύπτει όμως ότι έχει πλανηθεί και ο Δήμαρχος από την προηγούμενη δήλωση του Πρόεδρου. Έτσι. Εάν δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, ας αναλάβει ο Δήμαρχος να πάει στο αστυνομικό τμήμα αύριο το πρωί και όλος να κάνει μήνυση αν δεν έχει γίνει. Ας γίνει και από το Δήμο μήνυση, δεν περιμένουμε μόνο από το δασαρχείο. Αν και το αρμόδιο όργανο είναι το δασαρχείο. Λοιπόν, η κυρία Ράπτη. Λοιπόν, σε σχέση με αυτό τώρα, επειδή πραγματικά και εγώ είχα μείνει με την αντίπωση ότι έχει γίνει μήνυση. Αυτό λέγαμε και στο προηγούμενο σύμβουλο. Αυτό είπαμε. Έτσι. Άρα, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι αύριο το πρωί ο Δήμαρχος θα φροντίσει να γίνει μήνυση, έτσι. Λοιπόν, έχω κάποιες ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά την αποκομιδή των απορριμμάτων στο Λαγονίσι. Έχουν αρχίσει στις γειτονιές να εμφανίζονται μικροί σκουπιδότοποι. Κοντά στο σπίτι μου, Κουντουριώτου και Παπαφλέσσα, υπάρχει ένας σκουπιδότοπος που έχει δημιουργηθεί πριν το Πάσχα και βλέπω ότι συνεχώς αυξάνεται.
Και σήμερα περνώντας πάλι την Κουντουριώτη πιο πάνω, βλέπω ότι πάλι εκεί αρχίζει να αναπτύσσεται μια μικρή χωματερή. Λοιπόν, πρέπει να τα δείτε λίγο αυτά, γιατί ειδικά εκεί Παπαφλέσσα και Κουντουριώτη είναι πυκνοκατοικημένη περιοχή, είναι ανάμεσα σε σπίτια. Και ξέρετε ότι αυτό ξεκινάει από τα κλαδέματα και τώρα σιγά σιγά πετάνε οτιδήποτε. Άρα λοιπόν εκεί είναι ένας πραγματικός σκουπιδότοπος, το έχω και φωτογραφίσει αν το θέλετε, πρέπει να επιληφθείτε άμεσα. Το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι ότι είδα ότι στην παραλία του Λαγωνισίου, στην περιοχή εκεί στον Άγιο Νικόλο που είναι οι αθλητικές εγκαταστάσεις, υπάρχει μια απόλυτη εγκατάλειψη. Δηλαδή, περνώντας κανείς από εκεί το βράδυ, βλέπει ότι τα φώτα που έχει βάλει ο Δήμος, τα περισσότερα είναι σπασμένα και δεν λειτουργούν. Βλέπει ότι αυτές οι κερκίδες που είναι απέναντι από το γήπεδο του Βόλεϊ είναι άθλιες, είναι διαλυμένες και το χειρότερο όλο είναι ότι εγώ είδα να κάθονται και παιδιά εκεί. Δηλαδή μπορεί και να χτυπήσουν κιόλας και να πέσουν. Αυτά είναι διαλυμένα εντελώς. Έχει πάρα πολλά χόρτα τα οποία δεν έχουν κοπεί. Γενικά δηλαδή περνάς εκεί και έχεις μια αίσθηση ότι έχει εγκαταληφθεί το μέρος και είναι κρίμα γιατί είναι πολύ ωραίος ο χώρος και νομίζω ότι δεν είναι και τίποτα μεγάλου κόστους να το φροντίσει λίγο ο Δήμος. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να το δείτε αυτό. Και άλλο ένα ζήτημα που θέλω να θέσω είναι το θέμα των καντινών. Έρχεται το καλοκαίρι, ανοίγουν πάλι οι καντίνες και πάρα πολλοί κόσμος εμένα με πιάνει σαν δημοτική σύμβουλο και με ρωτάει. Ποιο είναι το καθεστώς και πώς δίνεται πάλι στους ίδιους τις καντίνες και ποιες καντίνες έχουν κάνει διαγωνισμό και τι διαγωνισμούς κάνετε και πόσα τετραγωνικά πρέπει να έχει μια καντίνα και γιατί η μία έχει τόσα και η άλλη έχει τόσα. Άρα λοιπόν, εγώ ζητάω επίσημα στο Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει από την μονομετοχική μία ενημέρωση για το τι ακριβώς συμβαίνει με τις καντίνες. Για να έχουμε και εμείς επίσημα ενημερωθεί από το Δήμο και να μπορούμε να απαντάμε και στους δημότες και να λύσουμε και εμείς και τις δικές μας απορίες που έχουμε σε σχέση με τις καντίνες. Έτσι. Και άλλο ένα ζήτημα είναι ότι ο Σύλλογος Γονέων μίλησε με το ΚΤΕΛ, θα το γνωρίζετε νομίζω, και σε συνεργασία με το Δήμο θα πρέπει να βγει μια κάρτα ώστε να μετακινούνται οι μαθητές με χαμηλότερο εισιτήριο. Θέλω να ρωτήσω αν έχετε κάνει κάτι γι' αυτό, γιατί πρέπει να παρέμβει και ο Δήμος σε αυτή τη διαδικασία. Θα είναι συνεργασία ΚΤΕΛ και Δήμου. Οπότε, αν δεν το έχετε δει, να το δείτε, γιατί είναι, αφού ξεκίνησε από το ΚΤΕΛ να υπάρχει μια θετική απάντηση σε αυτό, καλό είναι ο Δήμος να το προχωρήσει. Λοιπόν, θα απαντήσετε. Σχετικά με τις κάρτες των μαθητών, μήπως ο κ. Δημητρίου να το ξέρω εγώ. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, ξεκινάω από το πρώτο σε σχέση με τα κλαδέματα. Πραγματικά, η εικόνα η οποία υπάρχει δεν ικανοποιεί κανέναν μας. Τα οχήματα, τα φορτηγά του Δήμου και τα μηχανήματα έργου έχουν αφήσει τις βλάβες της ίδρευσης και πάνε περιστασιακά σε αυτές και αυτό το οποίο κάνουν μόνιμα είναι να μαζεύουν αυτά τα κλαδέματα. Παρά τα αυτά, δυστυχώς το πρωί μαζεύονται, το απόγευμα ξανά είναι παρόμοια κατάσταση με την πρωινή. Αυτή είναι η κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε και ως πρόχειρη αυτή τη στιγμή αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου είναι η ανάθεση σε ιδιώτες να συμβάλλουν και να βοηθήσουν σε αυτή τη διαδικασία όπως έγινε και πέρσι το καλοκαίρι και υπήρξε καλύτερη εικόνα από αυτή τουλάχιστον που βλέπουμε σήμερα. Παρά τα αυτά, η μοναδική και η ουσιαστική λύση είναι η δημιουργία του πράσινου σημείου το οποίο έχει υποδείξει και η μελέτη διαχείρισης απορριμμάτων και το οποίο, όπως είπα άμεσα, θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο διότι έχουμε κάνει βήματα προς δημιουργία αυτού του χώρου. Όσον αφορά το χώρο αυτό κάτω του Αγίου Νικολάου και το πεζοδρόμιο, ας το πούμε έτσι, παράλληλα της παραλιακής λεωφόρου, έγινε μια προσπάθεια πριν από περίπου 1,5 με 2 μήνες, διότι αυτός ο χώρος ήταν εντελώς κλειστός και δεν κατέβαινε καν από το πεζοδρόμιο στην παραλία του Αγίου Νικολάου. Καθαρίστηκε και από τα δέντρα τα οποία κλαδεύτηκαν και σηκώθηκαν, αλλά και από θάμνους και ξερά χόρτα τα οποία είχαν καλύψει όλο αυτό το σημείο. Όπως βέβαια δεν έγινε μόνο εκεί, έγινε καθόλου το μήκος της παραλιακής λεωφόρου στο σημείο του Λαγωνισίου και σε άλλα σημεία στη Σαρονίδα και σε άλλα σημεία στην Ανάβησο και ούτω καθεξής σε αρκετά κομμάτια, όχι σε όλα ακόμη, αλλά σε αρκετά κομμάτια της παραλιακής ζώνης του Δήμου. Παρά τα αυτά, εκεί υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, διότι τα καλώδια που ενώνουν τους στήλους αυτούς όσοι έχουν απομείνει, γιατί είναι μισή οι στήλοι που έχουν απομείνει εκεί,
έχουν κλαπεί από τους γύφτους κατά την χειμερινή περίοδο, με αποτέλεσμα να πρέπει να ρίξουμε καινούργιες γραμμές. Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε βάλει τεχνική υπηρεσία να πραγματοποιήσει μια μελέτη, να δούμε τι κόστος φέρει το να αντικαταστήσουμε τα φωτιστικά σώματα και να δημιουργήσουμε, να ξανατραβήξουμε δηλαδή ουσιαστικά γραμμές καλωδίων για να μπορέσει να φωτιστεί αυτός ο, αν φωτιστεί και γίνει ασφαλέστερος κατά τις βραδινές ώρες, όμορφος διάδρομος περιπάτου που υπάρχει σε αυτό το σημείο, μιας και η θέα από εκεί της φυσικής ομορφιάς ουσιαστικά της παραλιακής ζώνης της περιοχής του Λαγωνισσού είναι πάρα πολύ όμορφη. Σε σχέση με τις κερκίδες αυτές που υπάρχουν εκεί που ανέφερε η κυρία Ράπτη και τις βλέπω και εγώ και μου κάθονται στο λαιμό, έτσι, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι λαϊκά, αυτή την έκφραση. Αυτές είχε πάρει μια άδεια ο αθλητικός ομίλος Λαγωνισσίου και τις είχε τοποθετήσει πριν κάνα 2 χρόνια, θυμάμαι καλά. Όχι, όχι, πολλά. Τρία. Πολλά. Τέσσερα. Μετά τους Ολυμπιακούς, εκεί κάπου πρέπει να ήταν, μας τους δώσανε. Όχι, δικαιώματα. Δεν ήταν ακόμα σε καλή κράτηση, δεν το θυμάμαι. Τέλος πάντων. Είναι αρκετά χρόνια όμως. Αυτός ο χώρος δεν χρησιμοποιείται για αγωνιστική δραστηριότητα. Οπότε, κύριε Αδάμη, να βάλετε τα αυτοκίνητα του Δήμου να πάρουν τις κερκίδες από εκεί και να τις βάλουν στις αποθήκες του Δήμου, διότι θα σκοτωθεί παιδάκι εκεί πέρα, έτσι όπως έχουν γίνει. Υπάρχει, το σκάμα υπάρχει. Ας υπάρχει το σκάμα, αλλά και υπάρχουν και παιδιά. Κάτι. Μπορεί να μην έχουν αθλητικές δραστηριότητες, αλλά δεν παιδιά υπάρχουν εκεί. Συμφωνώ, αλλά δεν προσφέρουν κάτι οι κερκίδες αφού δεν γίνεται αγωνιστική δραστηριότητα. Όχι. Εκεί έχει γίνει στέκι. Τώρα δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Μαζεύονται παιδάκια ηλικίες 15-16 και μικρά. Μαζεύονται καλό και κάθονται λίγο. Δεν είναι καθόλου κακό, δεν είναι. Αρκεί ο χώρος να γίνει καλύτερο. Να έχει φώτα, να είναι καλύτερες οι κερκίδες, να φτιαχτούν λίγο αυτοί οι αθλητικοί χώροι εκεί που είναι εγκαταλελειμμένοι. Δηλαδή. Έχουν σίδερα που ξέχουν, πέρασα προχθές και τη σίδερα. Ναι, ακριβώς. Είναι επικίνδυνες. Όπως είναι. Ναι. Είναι στέκει, όμως. Όσον αφορά τώρα, για να συνεχίσω σε αυτά τα οποία. Ένα λεπτό, Βαγγέλη, να ολοκληρώσω τις ερωτήσεις της κυρίας Ράπτη. Να προσθέσω κάτι μόνο. Στα φώτα αυτά, τέλο πάντων, κατά δύο στιγμή είχα πιαθεί, αλλά δεν ξέρω αν ισχύει αυτό με τα κανόνια. Αλλά ήταν και φώτα στη διάβαση από κάτω. Ξέρεις, πολλοί κόσμοι κατεβαίνει εκεί στη στάση και περνάει από κάτω. Φώτα δεν υπάρχει τώρα. Προφανώς είναι η γραμμή των καλωδίων που θα φώτιζε και αυτό. Θα το δούμε τώρα που θα κάνουν τις γραμμές. Θα δούμε και αυτό μαζί. Αυτό είναι πιο εκείνο. Αυτό είναι πιο εκείνο. Και θα κατάει και ο κόσμος να περνάει από το κατάστρωμα και θα συμβεί κάτι. Το δόστρωμα. Ενώ περνάει κάτω από τη διάβαση. Είναι όμως σκοτεινή και δεν μπορεί να περάσει. Ίσως να είναι η ίδια γραμμή. Θα το δουν όμως οι ηλεκτρολόγοι που θα μεταβούν εκεί για να δουν τι θα κάνουμε την γραμμή. Καλά κάνεις, Βαγγέλη, και το επισημαίνεις και αυτό. Όσον αφορά την επιτυχία αυτή την οποία είχε η Ένωση Ξυλόγων Γονών και Κηδεμόνων του Δήμου μας, η οποία βέβαια δεν έμεινε μόνο στο στενό αυτό όριο του Δήμου Σαρωνικού, αλλά προσπάθησε να βάλει και όσο περισσότερους Δήμους μπορούσε σε αυτή τη διαδικασία και την οποία παρακολουθώ στενά από την πρώτη στιγμή σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο Κυνηγαλάκη. Εδώ θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου και στον Πρόεδρο και στους ανθρώπους του Διοικητικού Συμβουλίου που πήραν αυτή την πρωτοβουλία και κάναν όλες τις απαραίτητες ενέργειες και φτάσανε στο σημείο αυτή τη στιγμή. Τα ΚΤΕΛ να έχουν δεχτεί να βγάλουν κάρτα και μάλιστα σε 24-ωρη βάση και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Έχει τεράστια σημασία αυτό για τα παιδιά της περιοχής μας, όχι μόνο για εμάς, αλλά και για 4 ακόμη Δήμους Ανατολικής Αττικής, και για τη Λαβριωτική και για το Μαρκόπουλο και για τη Ραφίνα και για το Μαραθώνα. Και έχω κλείσει ραντεβού αυτήν την εβδομάδα μαζί με τον Πρόεδρο της Ένωσης να δούμε τον Πρόεδρο του ΚΤΕΛ για να συνεννοηθούμε για τα τυπικά της διαδικασίας, γιατί κατά πάσα πιθανότητα τις κάρτες αυτές θα τις εκδίδει ο Δήμος, έχοντας τα ονόματα των παιδιών που θα έχουμε πάρει από τις σχολικές μονάδες της περιοχής, και κάποιος από τους Δήμους πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία ώστε να κάνουμε τη διαδικασία και για τους υπόλοιπους. Πήρα αυτή την πρωτοβουλία και αυτή την εβδομάδα έχουμε κανονίσει ραντεβού με τον Πρόεδρο του ΚΤΕΛ για να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, ιδιαίτερα σε αυτήν τη δύσκολη εποχή, όπου δίνει μία ανάσα και μία ανακούφιση στις οικογένειες των παιδιών, που μεταβαίνουν βέβαια για εκπαιδευτικούς λόγους σε διάφορες όμορες περιοχές ή ακόμα και στην Αθήνα. Τις καντίνες, θέλω μία δέσμευση ότι θα όσον αφορά τις καντίνες, ναι, ο πρόεδρος της ανώνυμης, τώρα πάει το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν είναι ένα θέμα που θα το συζητήσει το πόδι, θεωρώ πρέπει να έρθει σαν θέμα και να το συζητήσουμε. Να κάνουμε μία συνεδρία στην οποία θα συζητήσουμε αυτό το θέμα, Πρόεδρε, να προετοιμάσετε το Διοικητικό Συμβούλιο και να μας ενημερώσετε. Να μας κάνετε και μία εισήγηση, να έχουμε και εμείς κάποια πράγματα στα χέρια μας και να το συζητήσουμε.
Ναι, έχετε και εσείς κάποια ερώτηση. Κύριος Κωνσταντέλος, συγγνώμη. Στην Μπέγκη, ένα μήνυμα, να μην έρθει το πράγμα. Εντάξει. Ναι, ναι, κύριε Κατσουλή. Δεν τον είδα, γι' αυτό, εντάξει. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Χαρίτο, σε συνέχεια όλα αυτά που λέμε με τις καντίνες, έχω στα χέρια μου μία απόφαση της μονομετοχικής που πάρθηκε κατόπιν από εξώδικες καταγγελίες τριών καντινών που κλείνουν δεκαετία. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, εφαρμόζεται για πρώτη φορά, κύριε Χαρίτο, βάσει του νόμου αυτού του 4257, έχει ξαναεφαρμοστεί? Γιατί βλέπω την απόφαση που έχω στα χέρια μου. Η υπηρεσία του Δήμου έχει ξανασχοληθεί με κάποιο τέτοιο θέμα? Τέσσερες ή τρεις καντίνες είναι αυτές. Η τέταρτη καντίνα που νομίζω αναφέρεται μέσα το έχει πάρει παράταση 4 χρόνια. Νομίζω δεν έχει κλείσει δεκαετία ή είναι στην ίδια κατηγορία και αυτή? Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Είναι τρεις οι καντίνες που έχουν επικαλεστεί αυτό το νόμο και έχουν κάνει εξώδικο. Όταν ναι, πήραμε το εξώδικο, το δώσαμε στον δικηγόρο με τον οποίο συνεργάζεται η εταιρεία και μας γνωμοδότησε ότι έχουν τα κριτήρια και μπορούν να επαχθούν σε αυτή τη νομική διάταξη, πράγμα το οποίο κάναμε. Αλλά επειδή είναι πολλά τα θέματα και ο Δήμαρχος μου λέει να το βάλουμε στην ειδική συνεδρίαση, αυτή είναι η αρχική απάντηση. Οτιδήποτε άλλο θα έρθει πάλι σε συνεδρίαση και θα δώσουμε και περισσότερες διευκρινήσεις. Αλλά αυτό είναι το αρχικό πλαίσιο. Είναι τρεις. Άρα είναι ανάγκη να γίνει επικότος μια ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω, για τις καντίνες. Ωραία. Το κάνουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κωνσταντέλος. Ναι, συναδέλφοι, άλλο ήθελα να ρωτήσω, αλλά κάτι, μια πορεία μου γεννήθηκε από αυτό που είπε ο Δήμαρχος. Η κάρτα των μαθητών, οι οποίοι θα πληρώνουν μειωμένο εισιτήριο, 50% αφορά και τη μετακίνησή τους από και προς τα σχολεία? Όχι. Γιατί σήμερα αυτό είναι δωρεάν. Τις μεταφορές, τις υπόλοιπες μεταφορές που να κάνουμε. Υπόλοιπες. Οτιδήποτε άλλο. Εξωσχολικό. Εκτός από την προσέλευση και στα σχολεία. Εντάξει, έτσι όπως ακούστηκε, δεν... Όχι, πρόσθετο σχολικό μεταφορές. Επιπλέον των αυτών, οι οποίοι παραμένουν στο πλαίσιο λειτουργίας που υπήρχαν μέχρι τώρα, περιφέρεια, δήμος, συνεργασία. Ωραία. Ναι, νομίζω ότι είχε πει και ο κύριος Τσαλικίδης στο προηγούμενο συμβούλιο και δεν ξέρω, επιμένω, αλλά κάτι πιο συγκεκριμένο για το θέμα των καντινών. Είπατε ότι θα το συζητήσουμε. Υπάρχει κάποιο πλαίσιο, μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι θα γίνει αυτό μέχρι τέλη Μαΐου? Νομίζετε ότι είναι ικανός ο χρόνος να ετοιμαστεί αυτό το θέμα? Μια πιο συγκεκριμένη δέσμευση ήθελα για το θέμα των καντινών, της συζήτησης περί καντινών. Κάτι πιο συγκεκριμένο υπάρχει αυτή τη στιγμή? Να πω μια κουβέντα. Επειδή προκύπτει με το επόμενο θέμα, βέβαια, της ημερήσιας διάταξης, με το δεύτερο θέμα, προκύπτει ένα πρόβλημα όσον αφορά τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, που βέβαια το θέμα αυτό θα είναι συζήτηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, διότι δεν τίθεται θέμα απόφασης. Εάν το επιθυμείτε και πριν την επίσημη επαναλειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, να έρθει και να κάνει μια ενημέρωση η μονομετοχική εταιρεία στο σώμα. Αυτός... Αν θέλουμε ωστόσο να το κάνουμε σε επίσημη συνεδρίαση, θα πρέπει να περάσει το 20ήμερο, 25ήμερο, πόσο θα κάνει η διαδικασία αυτή να οριστεί ο καινούριος γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και να γίνει αμέσως μετά. Αυτό μπορούμε και τώρα να το συμφωνήσουμε, αλλά δεν μας ενδιαφέρει το αν λειτουργεί ή δεν λειτουργεί επίσημα το Δημοτικό Συμβούλιο σε σχέση με αυτή την ενημέρωση. Μπορούμε και από τώρα να πούμε ότι θα γίνει σε νωρίτερο χρόνο από αυτόν. Αν όχι. Βήμα και να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Κοίτα, γιατί δεν βλέπει αυτό. Αγγελική, κοίτα από το άλλο στη γωνία πιο πέρα, πιο εδώ, για να εξυπηρετηθεί η κατάσταση. Αυτό δουλεύει. Υπάρχει να γίνει ένα συμβούλιο παρά την απαγόρευση. Δεν θα υπάρξει απόφαση, θα είναι δηλαδή μια συζήτηση. Απόφαση ούτως ή άλλως θα υπάρξει, γιατί θα είναι ενημέρωση. Επί της ενημέρωσης δεν υπάρχει απόφαση. Ναι, αλλά καλό θα είναι να υπάρχει μια πρόσκληση με ένα θέμα
το συγκεκριμένο, να διατυπωθούν οι απόψεις. Εδώ θα πρέπει να σας πω ότι την πρόσκληση αυτή δεν μπορώ να την κάνω εγώ. Θα πρέπει να την κάνει ο Δήμαρχος. Αυτό λέμε. Δηλαδή δεν υφίσταται το Προεδρείο μέχρι την οριστικοποίηση. Ορίστε. Τι πρόκληση υπάρχει για το πότε θα έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καμιά δεκαπενταριά μέρες, 20. 20 λέει πρόεδρος ένα μήνα. Λέω, ξέρω κι εγώ τι να σας πω. Θα μπορεί να πούμε ακόμα και Τετάρτη να έχουμε συμβούλιο με θέματα επεξεργά να γίνει την Τρίτη στην Πέμπτη αυτό. Εάν δούμε ότι καθυστερεί, θέλετε να κάνει μια πρόσκληση ο Δήμαρχος να καλεί όλο το Συμβούλιο να γίνει μια παρουσίαση ενημέρωση, το τι έχει κάνει ενημέρωση. Να το κάνουμε έτσι, για να μην περνάει ο καιρός και φτάσουμε τον Ιούνιο, ξέρω εγώ, και συζητάμε. Ούτως ή άλλως δεν θα αποφασίσουμε. Ναι, ούτως ή άλλως δεν θα αποφασίσουμε, γιατί δεν είναι θέμα απόφασης. Μα όμως είναι να είναι μια επίσημη συνεδρίαση, να πούμε και εμείς την άποψή μας, να ακούσει ο κόσμος, να καταγραφεί και τα λοιπά. Ωραία, τότε δεν έχει κανείς αντίρρηση. Αποφασιστική ούτως ή άλλως δεν μπορεί να είναι. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Το μόνο που θα μπορούσαμε να φέρουμε για να αποφασίσουμε είναι αν συνεχίζουμε να λειτουργεί μονομετοχική, την κλείνουμε. Ή αν τις παίρνουμε πίσω το δικαίωμα παραχώρησης παραλίων. Αυτά δηλαδή ουσιαστικά είναι τα μόνο που μπορεί να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Δήμαρχε. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε κάτι σε σχέση με τον τρόπο που ασκεί την διοίκηση. Ωραία, μπορούμε να συμφωνήσουμε λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, με μια δική σου πρόσκληση για το θέμα, να γίνει μια, στο ταχύτερο δυνατό μια συζήτηση για αυτό το θέμα. Να ρωτήσω κάτι εγώ πάνω σε αυτό. Συγγνώμη, το Δήμαρχο. Ναι. Το Δημοτικό Συμβούλιο νομίζω έχει πάρει την απάνω του όλη τη μονομετοχή. Δηλαδή είμαστε εμείς. Κάποια στιγμή ψηφίσαμε κιόλας. Είμαστε μέτοχοι της εταιρείας. Έτσι. Και βέβαια μέτοχοι και έχουμε και ευθύνες πάνω σε αυτή την εταιρεία. Λοιπόν, καλό είναι εφόσον θα καλεστούμε πάλι κάποια στιγμή να ψηφίσουμε τους ισολογισμούς και τα λοιπά, θα πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Και δεν το λέω με την έννοια μορφής και τα λοιπά. Τον ισολογισμό. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά, αλλά να μην ξέρουμε τι ψηφίζουμε και πώς διαχειρίζεται αυτή όλη η ιστορία από τους συμβούλους της μονομετοχικής. Να κάνουμε συνέδρια σε αυτό το θέμα. Αυτό θέλουμε. Δηλαδή, αφού είμαστε... Ωραία. Εμείς δεν έχουμε αντίρρηση. Σήμερα δεν γίνεται προφανώς, αλλά νομίζω ότι είναι υποχρέωση. Είναι 7 η ώρα. Υποχρέωση του... Λοιπόν, εγώ θα παρακαλέσω να τελειώσουμε εδώ τώρα το θέμα. Αυτό που συμφωνήσαμε, δηλαδή να καλέσει ο Δήμαρχος όλους τους δημοτικούς συμβούλους, να βρεθούμε εδώ μία μέρα. Να και θα καταγραφεί αυτό. Θα καταγραφεί. Βεβαίως μπορεί να καταγραφεί, δεν είναι κάτι που. Απλώς δεν θα αποφασίσουμε, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε. Θα παρακαλέσω, κύριε Κωνσταντέλο, όσο μπορείτε πιο σύντομα. Την ερώτηση να κάνω, τα άλλα ήταν διαδικαστικά. Ναι, αλλά διαδικαστικά που έχουμε φτάσει σε 7. Λοιπόν, ναι, κύριε Κωνσταντέλο. Τι να κάνω. Εσείς λέγατε ότι κάνατε μήνυση και ανακαλύψαμε ότι δεν έγινε μήνυση. Και εγώ ρώτησα πότε θα κάνουμε συνεδρίαση, κάτι πιο συγκεκριμένο, να φύγουμε με κάτι στο χέρι από εδώ. Εν πάση περιπτώσει, στο προηγούμενο συμβούλιο είχα ρωτήσει το Δήμαρχο για το τι συμβαίνει μπροστά από την επιχείρηση του παλιού Blue Deep στην παραλία της Αναβίσου, της Φωκαίας, ανατολικά από το Πλάζα. Και είχατε... Εκεί πέρα οι παρανομίες, κατά την άποψή μου σαν μηχανικός, όχι βγάζουν μάτια, βγάζουν κέρατα. Έχει ξεφύγει η κατάσταση και πάει να δημιουργηθεί κάποια δεδομένα, τα οποία όχι είναι απαράδεκτα, είναι, αποτελούν υπερβάσεις, αποτελούν παρανομίες, αποτελούν, πάει να φτιαχτεί ένα μαγαζί 2.000 τετραγωνικών, το οποίο δεν καταλαβαίνω σε τι μπορεί να βοηθήσει στην ισορροπία και στην τοπική κοινωνία της Φώκιας και της Αναβίσου, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτές είναι δικές μου απόψεις. Είχατε πει ότι θα στείλετε τον κύριο Μπουκουβάλα να κάνει έναν έλεγχο, να μας πει τι γίνεται εκεί πέρα. Θα ήθελα λοιπόν, επειδή αυτή η ιστορία δεν θα σταματήσει εδώ, αλλά θα έχει συνέχεια, να μας πει ο κύριος Μπουκουβάλα στο μικρόφωνο τι είδε μετά από την εντολή που του έδωσες, και να δούμε πώς, για να δούμε και πώς θα πορευτούμε στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Α, και ένα τελευταίο. Ο κύριος εκεί στο βάθος, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο καινούριος Γενικός Γραμματέας του Δήμου. Ναι. Δεν νομίζει, Δήμαρχε, ότι θα έπρεπε να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο πέραν των συμβούλων της συμπολίτευσης, οι οποίοι λογικά θα γνωρίζουν, και το υπόλοιπο σώμα. Έχει έρθει ο άνθρωπος τουλάχιστον 3-4 φορές από ό,τι θυμάμαι, να μας
ενημερώσεις για, για τον άνθρωπο αυτό, ποιος είναι ο ρόλος του, από πότε ανέλαβε, τέλος πάντων δύο λόγια, για να έχουμε μια εικόνα και σαν αντιπολίτευση ποιος είναι ο γραμματέας του Δήμου. Ευχαριστώ. Ναι, αυτό θα το πραγματοποιήσουμε σε επόμενη συνεδρίαση, τον παρουσιάσω Γενικό Γραμματέα, διότι από σήμερα είναι Γενικός Γραμματέας του Δήμου. Σήμερα υπογράφει ουσιαστικά επίσημα η έναρξη της υπηρεσίας του. Οπότε σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο βεβαίως και έχω σκοπό να το κάνουμε και να τον γνωρίσετε και να παραθέσει και εκείνος ουσιαστικά το βιογραφικό του και το ποιος ακριβώς είναι. Λοιπόν, τι άλλο ρώτησε, υπάρχει κάτι που δεν έχει απαντηθεί. Α, ναι, αυτό. Ηλία, θες να πεις κάτι, θες να πω δύο κουβέντες. Ναι. Όταν κατέβηκε κάτω ο κύριος Μπουκουβάλας και είδε, υπήρχαν κάποιες πρόχειρες κατασκευές που απλά ακουμπιούνταν εκεί, όπως μάλιστα του είπανε και υπεύθυνοι εκεί του έργου, ότι απλά τις ακουμπάμε εδώ και θα τις μετακινήσουμε, με το δεδομένο ότι από την ΕΤΑΔ παίρνουν το χώρο της παραλίας του Αιγιαλού δηλαδή, οπότε θα μετακινήσουν αυτές τις κατασκευές, που βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο η ΕΤΑΔ θα δώσει άδεια για τέτοιου τύπου κατασκευές, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, μιας και η νομοθεσία καλύπτει μόνο τις τροχύλατες καντίνες εντός του Αιγιαλού. Άντε πες ότι την τίνεις και λίγο την τροχύλατη και γίνεται λίγο πιο καλέσθητη, αλλά σε καμία περίπτωση αυτό δεν μπορεί να είναι ένα σπίτι, να το πω έτσι απλά, γιατί αυτό που είδα εγώ προχθές το βράδυ εκεί στο χώρο που κατασκευάζεται μου θύμισε τροχοβίλα. Έχετε διαπιστώσει ότι αυτή η κατασκευή υπερμεγέθης είναι στο χώρο των ΕΤΑΔ ή στο χώρο του κοινοτικού κληροδεμαρχείου? Αυτή η κατασκευή όπως την είδα, θα ολοκληρώσω. Αυτή η κατασκευή όπως την είδα εγώ προχθές το βράδυ με τα μάτια μου, έχω την αίσθηση ότι δεν είναι στο χώρο της ΕΤΑΔ και είναι μέσα στο χώρο το δικό μας. Σίγουρα. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω. Σίγουρα. Ωστόσο, σήμερα το μεσημέρι έδωσα εντολή και στον κύριο Χαρίτο και στον κύριο Μπουκουβάλα με μηχανικούς τεχνικής υπηρεσίας να μεταβούν στο σημείο αυτό αύριο το πρωί, να μετρήσουν το χώρο το δικό μας και να τον οριοθετήσουν και για οτιδήποτε μπορεί να έχει τοποθετηθεί μέσα στο χώρο, ο οποίος δεν έχει μισθωθεί βέβαια στην εταιρεία, στην εταιρεία ενώ που εκμεταλλεύεται το κατάστημα εκεί, στην Emirates, να απομακρυνθεί από αυτό το χώρο. Λοιπόν, Δημάρχε, συγγνώμη. Συμπληρωματικά, σε αυτό που λέει ο κύριος Κωνσταντέλος και αυτό που αναφέρθηκε ο Δήμαρχος, έχει γίνει στην ανάπησο και στη φωτιά, δεν ξέρω εγώ αυτή την αίσθηση, εγώ και από τον κόσμο που ακούω, ότι εν πάση περιπτώσει ο Δήμος σαν να έχει πέσει σε ένα λίθαργο όσον αφορά αυτό το έργο εκεί πέρα, το οποίο δημιουργείται ένα κατάστημα τεράστιων διαστάσεων και καλά, εντάξει, αν είναι πραγματικά νόμιμο και έχει τις απαιτούμενες άδειες, καλά κάνει ο επιχειρηματίας και κάνει την επένδυσή του και να πάει και καλά. Αλλά το θέμα είναι ότι από ό,τι κατάλαβα εγώ δεν γνωρίζουμε αν πράγματι όλη αυτή η εγκατάσταση που γίνεται εκεί πέρα έχει τις νόμιμες άδειες ή εν πάση περιπτώσει δεν έχει καθόλου άδειες ή αν έχει τοποθετήσει αυτό το οίκημα που λέτε Δήμαρχε και εσείς και ο Αντιδήμαρχος είναι μέσα σε χώρο ο οποίος ελέγχεται από το Δήμο. Έτσι. Ναι, γι' αυτό λοιπόν, επειδή θέλουμε να ξέρουμε πραγματικά, γιατί δεν ξέρουμε να απαντήσουμε κι εμείς. Αυτό που είπε και η κυρία Ράπτη, ότι δεν ξέρουμε δηλαδή πώς χτίζεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν να έχουμε ενημέρωση άμεση. Ευχαριστώ πολύ. Θα κάτι πάνω σε αυτό. Η τοπική κοινότητα έχει άποψη, το έχετε συζητήσει και τι λέτε? Με τον Πρόεδρο συζητάμε βεβαίως. Ο συγκεκριμένος επαγγελματίας μας είχε κάνει αίτηση. Εμείς αυτή τη στιγμή το έχουμε παραχωρήσει 705 μέτρα, τα οποία υπήρχαν από παλιά και τίποτα άλλο. Καμία άλλη παραχώρηση δεν έχει γίνει από τη Δημοτική Κοινότητα. Εσείς όμως έχετε την αίσθηση ότι έχει πιάσει περισσότερο από το Ευρώπα? Ήδη έχουμε στο προηγούμενο συμβούλιο στείλει μία απόφαση επάνω στο Δήμο και λέμε να ελεγχθεί όλο αυτό το κατασκεύασμα. Αν είναι αυτά τα τετραγωνικά τα οποία έχει ζητήσει ο συγκεκριμένος επαγγελματίας από εμάς να τους παραχωρήσουμε και αν είναι παραπάνω να καταρχάς να πάει οικονομική υπηρεσία, γιατί είναι θέμα και μισθώματος για το συγκεκριμένο κομμάτι, πρέπει να πάρουμε αυτά
που έχει καταλάβει, αλλά ωστόσο είπαμε στην απόφαση του Συμβουλίου ότι εμείς δεν δεχόμαστε παραπάνω μέτρα να πάρει ο συγκεκριμένος επαγγελματίας. Και ο λόγος είναι ότι δημιουργείται αθέμητος ανταγωνισμός σε σχέση με τα άλλα καταστήματα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή μας και δουλεύουν. Πρόεδρε, μου επιτρέπετε ένα λεπτό. Ναι, να απαντήσει ο κ. Δήμαρχος και παρακαλώ να τελειώσουμε να εδώ. Κύριε Πρόεδρε, έχω και εγώ μια ερώτηση για το θέμα αυτό. Δεν τελείωσες. Κοιτάξτε, αυτό τώρα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Να έχουμε 15 θέματα, έχουμε άλλη μια συνεδρίαση. Τι να σας πω τώρα, θα πρέπει να παραβλέψουμε όλο το άλλο συμβούλιο για να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Συμφωνώ, οι απαντήσεις και οι ερωτήσεις έχουν συγκεκριμένο χρόνο. Δεν μπορεί να γενικεύεται η συζήτηση γιατί όλοι θυμόμαστε κάτι. Όλα σοβαρά είναι, εντάξει, τα καταλαβαίνω, αλλά το Δημοτικό Συμβούλιο δυστυχώς ή ευτυχώς έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ. Και θα σας δώσω. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι σε αυτά τα οποία είπε και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκιας, ο κύριος Παπουτσής. Δεν τίθεται θέμα τιμήματος, τίθεται θέμα ότι όπως έχουν δοθεί και στις όμορες επιχειρήσεις οι προβολές των καταστημάτων, ακριβώς το ίδιο μήκος από την παραλιακή έχει δοθεί από το Δήμο προς μίσθωση και στο συγκεκριμένο επιχειρηματία. Οπότε, ό,τι και να έχει καταλάβει περαιτέρω, απλά θα απομακρυνθεί από το περαιτέρω. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να αυξήσουμε τα τετραγωνικά τα οποία θα δώσουμε, διότι από κάτω ο χώρος πρέπει να μείνει για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος της περιοχής και οι λουόμενοι για να μπορέσουν να παρκάρουν το καλοκαίρι τα αυτοκίνητά τους να πάνε στη θάλασσα. Έτσι, εξυπακούεται αυτό. Θα τα ξεφυτέψει, Αντρέα, πάντα φύτεψε. Και λύσκησε το ανάκοπο. Αν τα φύτεψε. Ωραία, εγώ δεν διαφωνήσω με αυτά που λες. Αν όμως τα φύτεψε, θα τα ξεφυτέψει. Τα φύτεψε ένα χώρο για τον οποίο κανείς δεν έδωσε άδεια να τα φύτεψει. Έτσι δεν μπορεί να το κάνει αυτό αυθαίρετα. Γι' αυτό και παύριο να πάει η τεχνική υπηρεσία να κάνει μια αυτοψία και να κάνει μια πλήρη καταγραφή του τι υπάρχει σε αυτό το χώρο και ό,τι υπάρχει εντός του χώρου που ανήκει στο Δήμο, θα απομακρυνθεί από το χώρο αυτό. Έτσι απλά, δεν υπάρχει δεύτερη κουβέντα. Αν υπάρχει καμιά πολεοδομία εκεί και τότε τα δεδομένα της κουβέντας θα είναι τελείως διαφορετικά, να εξετάσει η τεχνική υπηρεσία τα στοιχεία νομιμότητας όλων αυτών των κατασκευών και να κάνει μια σύσταση στον επιχειρηματία να επανέλθει στην νομιμότητα. Γιατί αν... Εξυπακούεται αυτό, γι' αυτό θα κάνει την αυτοψία η τεχνική υπηρεσία. Λοιπόν, ο κύριος Κατσούλης, ολοκληρώστε όμως αν θέλετε λίγο σύντομα, γιατί δεν... Τι να πω, είναι πρόκληση αυτό που γίνεται κάτω, σε αυτό που συζητούμε αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ... Αυτό που μιλάτε, κύριε Κωνσταντέλο, απάνω στο δρόμο ή από κάτω. Από κάτω. Εγώ μιλάω για το πάνω μέρος, το οποίο αυτή τη στιγμή γίνεται μια κατασκευή τεράστια και είναι προκλητική. Υπήρχε μια μικρότερη. Μπράβο. Εγώ μιλάω για αυτό το κομμάτι. Ναι. Αν έχετε αντίληψη και τεχνική. Και εκεί απαιτούνται στοιχεία νομιμότητας όλων αυτών των κατασκευών. Και επειδή από όσο γνωρίζω δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία νομιμότητας, καλό είναι να κάνει την έρευνα σε βάθος τεχνική υπηρεσία να δούμε τι θα γίνει. Αυτό. Κύριε Πρόεδρε. Τελειώσατε, κύριε Κατσούλη. Μισή ερώτηση για το θέμα. Υπάρχει ένα παράδοξο. Να συζητάμε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, συνάδελφοι, και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη εβδομάδα κάτι να εξελίσσεται, να χτίζεται, να μεγαλώνει και εμείς να είμαστε διαρκώς, θα το ψάξουμε, θα το κοιτάξουμε, θα στείλουμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, θα στείλουμε τεχνική υπηρεσία και όλο αυτό το πράγμα μεγενθύνεται. Εγώ θέλω να ρωτήσω, κύριε Ρήμερη, μία μόνο ερώτηση. Με δεδομένο ότι η Δημοτική Κοινότητα Παλαιάς Φώκιας, κατά τη γνώμη μου, σε μια απόφαση που δείχνει και αποτυπώνει την πραγματικότητα, εκφράζει ομόφωνα την αντίρρησή της και για την προσπάθεια που γίνεται να ενοποιηθεί ο χώρος από τη Λεωφόρο Σουνίου μέχρι τη θάλασσα και να δημιουργηθεί ένα ενιαίο κατάστημα, και αυτό όσοι ζούμε στην περιοχή το βλέπουμε να γίνεται. Εκφράζει και την αντίθεσή της η Δημοτική Κοινότητα στην παραχώρηση και στη λειτουργία της καντίνας που είναι δίπλα. Εγώ θα σας ρωτήσω το εξής. Πέρα από αυτό το οποίο είπε ο κύριος Παπουτσής, ο πρόεδρος, ότι έχει δώσει άδεια στην επιχείρηση αυτή, την Emirates, για το κομμάτι του κοινόχρηστου του χώρου δίπλα στον δρόμο. Εσείς προσωπικά έχετε δώσει επιπλέον άδεια σε αυτή την επιχείρηση, που άδεια παραχωρημένου χώρου μέσα στο κοινόχρηστο και ιδιοκτησίας κληροτεμάχιο της Παλαιάς Φώκιας. Το τοπικό συμβούλιο
όσο ορίζεται από τον νόμο, γνωμοδοτεί υπέρ της παραχώρησης. Την παραχώρηση στην πραγματικότητα την κάνει ο Δήμος με δική μου διοικητική πράξη. Οπότε η άδεια στην οποία αναφέρεται ο κ. Παπούτσης, όπου έχει τη γνωμοδότηση βέβαια τη θετική του τοπικού συμβουλίου, γιατί πάντα έτσι συνηθίζουμε να κάνουμε, είναι αυτά τα 700-702 τετραγωνικά, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς είναι, που πήρε ως απόφαση και το τοπικό συμβούλιο της Παλαιάς Φώκιας. Αυτή η άδεια έχει δοθεί. Δεν υπάρχει. Εσείς δεν έχετε δώσει άλλη άδεια πέρα από τα 705. Αυτή είναι η άδεια που έχει πάρει. Ναι, το ξαναλέω. Η άδεια που είχε για τον Deep Blue. Ναι, αυτό είναι γνωστό, το είπε και ο πρόεδρος. Εσείς, λέω, σαν υπηρεσία, δεν λέω προσωπικά, εσείς μπορείτε να την έχετε υπογράψει. Ο Δήμος, εκτός των 705 τετραγωνικών, έχει δώσει επιπλέον άδεια μέσα στο κληροτεμάχιο. Μία φράση μόνο. Δεν πρόκειται. Εμείς δεν έχουμε δώσει τίποτα οι αθλητές. Δεν πρόκειται. Δεν πρόκειται η επιχείρηση επάνω να ενωθεί με την κάτω. Δεν, εδώ είναι οι κάμερες. Δεν πρόκειται. Να. Αυτό. Κύριε Χαρίτο, έχετε πολλά να κάνετε για να το αποδείξετε αυτό. Έχετε πολλά να κάνετε. Η κάμερα εδώ, λέω, υπάνε... Ναι, εντάξει, η κάμερα εδώ είναι πάντα. Αλλά σας λέω λοιπόν, επειδή είναι και κάμερα, ότι εφόσον θέλετε να πείτε ότι αυτό το πράγμα να το αλληλοποιήσετε ότι είναι αλήθεια, έχετε πολλά να κάνετε. Ωραία. Έχετε πολλά να κάνετε από χθες, από προχθές. Και θα είμαστε μαζί σας σε κάθε προσπάθεια να διατηρηθεί ελεύθερος ο κοινόχρωστος χώρος. Η εικόνα όμως που υπάρχει σήμερα αυτή τη στιγμή είναι διαφορετική. Κύριε Χαρίτου, τι λέτε τώρα. Αν πάτε εκεί, έχει ενωθεί ο χώρος με στρώμα κάτω, με δάπεδο, με σιδερένια. Πήγατε, πότε πήγατε? Όχι, Αντρέα. Και να σας πω, κύριε Δήμαρχε, να λέμε την αλήθεια. Είναι η καλύτερη επένδυση που έγινε στο παραλιακό χώρο. Μακάρι να έχει άδειες. Έχει ενωθεί. Κανείς δεν έχει αυτή την πρόθεση. Έχει σιλό. Σιλό με τσιμέντο, κατάλαβες? Πού έχει ενωθεί? Έχει στρωθεί με τσιμέντο. Τα τυχεία, να πω, κύριο Μποκβάλλας, τυχεία επιτρέπεται να βάλει εκεί πέρα? Τι μου λέτε τώρα? Για όνομα του Θεού, δηλαδή εδώ θα τρελαθούμε. Τι, δεν έχει τυχεία? Για αλάτι να σας το δείξω. Δηλαδή εδώ είναι σαν να έχουμε χάσει την... Εντάξει, καλά λες εσύ, μην ταράζουμε. Εντάξει. Αφού δεν πήγε η θάλασσα στον Κουβαρά, έρχεται ο Κουβαράς. Και κύριε Μπουκουβάλα, γιατί δεν κλείνει το χαντάκι δίπλα στη Μικράς Ασίας? Γιατί δεν κλείνει να ενοποιηθεί ο χώρος και να υπάρχει πρόσβαση? Γιατί τώρα είναι αποκομμένος ο χώρος και από αυτό. Για να το κλείσουμε. Επειδή με αφοράνε σε κάποια πράγματα, όντως την προηγούμενη φορά είχαμε πει να κάναμε την αυτοψία. Ήταν στα 705 τετραγωνικά αυτά που κάναμε. Ήταν στα 705 τετραγωνικά. Σήμερα διαπιστώσαμε, δηλαδή εχθές, προχθές, αυτό κάτι φυτέψανε φοίνικες και μπήκε μία πρόσθετη καντίνα πάνω στο οικόπεδο του Δήμου. Εδώ και δύο εβδομάδες. Το είχε πάνω και μετά το κατέβασε κάτω. Επέστε τσιμέντα. Εντάξει, προχθές. Βλέπω όμως, κύριε Μπουκουβάλα, λέτε ότι το έχετε ήδη διαπιστώσει. Βεβαίως. Βεβαίως το έχω διαπιστώσει. Και τι έκανε ο Δήμος γι' αυτό? Ήτανε... Γιατί τον αφήνει να συνεχίζει? Και ο κύριος Χαρίτος λέει ότι δεν έχουμε την πρόοδο. Είναι σε εμάς ή στα ΕΚΑ, δεν το ξέρουμε αυτό. Κύριε Ράφτη, να το κλείσω. Εγώ δεν δικάζουμε κανέναν, απλά λέμε ότι θα το δει η τεχνική υπηρεσία. Ο κύριος Μπουκουβάλλος όμως λέει ότι το έχουμε ήδη δει. Είχαμε δει, ήταν τα 705 τετραγωνικά αυτά που είχε πάρει την προηγούμενη φορά. Είδαμε τα 705, ήταν μέσα στα 705 αυτά που ήταν παραχωρημένα από την κοινότητα Παλιάς Φώκιας. Ήταν παραχωρημένα αυτά τα τετραγωνικά. Ωραία, έχει κάτι παραπάνω από αυτά. Προτού γίνει καλλικράτηση, αυτά τα ίδια τετραγωνικά εδόθησαν. Τα ίδια τετραγωνικά. Τώρα βλέπουμε, παρατηρούμε ότι προσπαθεί να ενωθεί με τη θάλασσα. Προσπαθεί να ενωθεί με τη θάλασσα. Εκεί αύριο το πρωί θα πάμε κάτω, θα αποτυπώσουμε όλα όπως είναι τα χτίσματα, οι φοίνικες που έχει πάει και θα ανοίξουμε και το. Έχω πει να πάει τα τσιμέντα που έχει πρωί, βάλει, να κλείσει και το δρόμο. Να έχουν επικοινωνία τα αυτά. Λοιπόν, θα παρακαλέσω, κύριε συνάδελφε, λοιπόν, αυτό δεν είναι συζήτηση. Θα ενημερωθούμε ξανά για αυτό το θέμα που θα προκύψει αύριο. Λοιπόν, ωραία, όταν θα μιλήσουμε για τις καντίνες, θα μιλήσουμε πάλι. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Ό,τι ερωτήματα υπάρχουν, αυτά που δεν μπορούν να απαντηθούν, υπάρχει και το γραπτός, κύριε Μπουκουβάλα.
Υπάρχει και αυτό. Μπορούμε και γραπτώς να απαντήσουμε σε κάποια πράγματα. Μία ώρα συζητάμε, μπορεί να είναι πάρα πολύ σοβαρό. Υπάρχουν αρχές, παρακαλώ κύριε Δήμαρχε, απευθυνθείτε αύριο, αν όντως έχει κάνει παρανομίες ο άνθρωπος. Θα πάει η τεχνική να κάνει μια αυτοψία. Να τις δούνε. Όχι μόνο η τεχνική υπηρεσία, υπάρχει και πολεοδομία. Αν δεν φέρει μια αυτοψία, υπάρχουν και άλλες αρχές, εν πάση περιπτώσει, μπορούν να επιληθούν. Προκειμένου να ηρεμήσουμε όλοι, γιατί εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνω ότι εδώ προσαπτούν εδώ όλο και προσπαθούν με κάθε τρόπο, να γίνει δικαστήριο το Δημοτικό Συμβούλιο. Με συγχωρείτε. Δεν έχω φαντασία και βλέπω και ακούω, δόξα τω Θεώ, πολύ καλά. Δεν είναι θέμα φαντασίας. Συζητάμε μία ώρα, συζητάμε 40 λεπτά, γιατί 20 λεπτά καθυστερήσαμε να ξεκινήσουμε εξαιτία. Είναι εξαιτίας μου. Εγώ στις 6 ώρα ήμουν εδώ. Δεν συζητάμε. Σας υποδέχτηκα και με χρόνια πολλά, αν θυμάστε, ήμουν πριν από εσάς. Λοιπόν.